Συγχαρητήρια από τον Αλέκη. Η παρουσίαση στις εγκαταστάσεις μας μας τιμά ιδιαίτερα και χαιρόμαστε πολύ που αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να παρευρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση. Η εταιρεία μας είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 με αντικείμενο τη συλλογή ελαιοκάρπου και ελαιολάδου από το παραγωγό και στόχο τον ποιοτικό έλεγχο, την τυποποίηση και την εξαγωγή σε όλο την εμφύλιο. Η εταιρεία απασχολεί έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, που σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία μεγιστοποιούν την ποιότητα των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. Θέμα της σημερινής ημερίδας είναι οι νέες εξαγγελίες της εταιρείας και προβλέψεις για τη νέα ελαιοδομική περίοδο, η επιμολή της ελαιολάδου, επίδραση στην ποιότητα και στην τιμή, και η οργάνωση καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας παραγωγών. Θα μιλήσουν κατά σειρά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντής της εταιρείας μας, κ. Ιωάννης Μπάρμπης, ο πρόεδρος και συνιδρυτής του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, κ. Νίκος Κουτσούκος, και ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιώνα Γαργαλιάνου Μεσσηνίας, κ. Νίκος Αθανασόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει κέντερη. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας στις εγκαταστάσεις της Sparta Gourmet. Εντελώς συντοματικά σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Το ελαιόλαδο και η ελιά καλαμών, ως γνωστόν, έχει φοβερές ευεργετικές ιδιότητες και καλό είναι αυτό να το τονίσουμε και να το κάνουμε γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ξανά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκεστε εδώ μαζί μας, μας θυμάται. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που δουλεύουμε, αλλά πλέον θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να γνωρίζετε εσείς πώς λειτουργούμε, ποια είναι η φιλοσοφία μας, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης μας, όπως ακριβώς το ίδιο ισχύει και για εμάς απέναντι σε εσάς. Έχουν αναπτυχθεί πλέον κάποιες πιο ανθρώπινες, θα έλεγα, σχέσεις, γνωριζόμαστε, μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας για την κάθε ελαιοκομική περίοδο την οποία διανύουμε και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε αυτή την σχέση την οποία έχουμε ήδη σφυριλατήσει να τη σφυσφίξουμε ακόμα περισσότερο και να την πάμε σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, θα έλεγα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πάρα πολύ, γιατί τα τυπωμένα πρόσωπα θα μας δώσουν, θεωρώ, σήμερα πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Θέλω να κινηθώ ως διοίκηση πολύ γρήγορα σε δύο άξονες. Ο ένας είναι ότι από όταν συστήθηκε και ιδρύθηκε το μαγαζί, ο βασικός σκοπός ήταν και παραμένει η τυποποίηση. Η τυποποίηση, η τυποποίηση. Το λέω γιατί μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά η προστιθέμενη αξία στο εκάστοτε προϊόν το οποίο έχει να κάνει με την ελιά μας και το λάδι μας είναι να φεύγει το προϊόν τυποποιημένο από μια ελληνική λακωνική εταιρεία από λάκωνες παραγωγούς. Έτσι κρατούνται οι αγορές, έτσι δεν χάνονται και αν θέλετε έτσι ανοίγονται και ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η αρχή μας, επειδή οι εποχές που διανύουμε είναι δύσκολες και περίεργες, πολλές φορές το εύκολο κέρδος είναι δελεαστικό. Αν το κάνεις όμως αυτό, ενδεχομένως μία χρονιά να σου βγει, την επόμενη δεν θα σου βγει. Γι' αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι είναι ότι με όποιον έχουμε κάνει δουλειά υπάρχει επαναληψιμότητα και το πιο σημαντικό είναι ότι ο τελικός καταναλωτής θέλει να πάει να αγοράσει πάλι και πάλι το λακωνικό προϊόν το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένους λάκωνες παραγωγούς.
Το δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι αρκετά πιο ενδιαφέρον, θεωρώ, από αυτά που σας είπα, έχει να κάνει με την έναρξη της λεωκομικής περίοδου στη φετινή και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, θα ξεκινήσουμε την 1η Νοεμβρίου, ανοίγοντας τόσο το ηλιοτριβείο μας, όσο και την Ελιά Καραμών. Όσον αφορά το εκπληκτικό δικαίωμα, όπως τόνισα και πριν, επειδή οι εποχές είναι δύσκολες και περίεργες, θα έλεγα, η Σπάρτα Γκουρμέ, επειδή θέλει και μπορεί, θα κρατήσει το εκπληκτικό δικαίωμα στο 5%, όπως ήταν και πέρυσι. Αυτό είναι η πρώτη εξαγγελία. Δεύτερον, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου έχουμε καταστήσει τρίτη γραμμή προαποφύλωσης και προσήγησης, έτσι ώστε ο εκάστοτε παραγωγός που έρχεται να μην περιμένει και το πιο σημαντικό απ' όλα να ξέρει το ακριβές, την ακριβή ποσότητα του καρπού την οποία έφερε, με ζυγαριές οι οποίες είναι πιστοποιημένες και υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να έρθει και να τις ελέγξει και να κάνει ό,τι αυτός πιστεύει και αγαπά. Τρίτον, όποιος και να πάρει τηλέφωνο, είτε είναι παραγωγός, είτε είναι στη Σπάρτη, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Καλαμάτα, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου που θα το σηκώσει το λογιστήριό μας, υπάρχει μια επίσημη τιμή, τρέχουσα, η οποία είναι ενιαία και η οποία είναι πλήρως ανακοινώσιμη. Εδώ δεν υπάρχουν υπεκφυγές του τύπου ότι δεν κινείται το λάδι, πείτε μας ποιος είστε, θα σας πάρω τηλέφωνο πίσω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Είναι καθαρά κάποια πράγματα, έτσι ώστε να ξέρει οποιοδήποτε ότι αυτή είναι η τιμή, είτε υπάρχει αγορά είτε δεν υπάρχει, και το πιο σημαντικό είναι ότι εντός 3 ημερών το πολύ από την ημέρα που θα δώσει εντολή πώλησης, τα λεφτά έχουν μπει στην τράπεζα. Το ίδιο ισχύει και για την Ελιά Καλαμών. Έχουμε ενισχύσει τη δυναμικότητα των μηχανημάτων μας, έτσι ώστε οι παραγωγοί μας να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα. Σαφώς υπάρχει προαποφύλωση και προσήγηση, τιμολόγηση εκείνη τη στιγμή και εντός 3 ημερών πληρωμή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Το μόνο που θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά είναι τις ευχαριστίες εκ μέρους της διοίκησης για αυτή τη σχέση που έχουμε αναπτύξει. Η Σπάρτα Γκουρμέ χωρίς εσάς και τους 1.500 και πλέον παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται, δεν θα ήταν εδώ αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 2 ανθρώπους οι οποίοι μας έκαναν την τιμή να έχουν σήμερα και να μιλήσουν. Ο καθένας στον τομέα του είναι ιδιαίτερα διακεκριμένος και πιστεύω ότι πραγματικά έχουν να δώσουν πολύ και σημαντικές πληροφορίες. Ο ένας είναι ο κύριος Νίκος Κουτσούκος, χημικός, είναι πρόεδρος και συνιδρυτής του σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με πολύ βαθιά γνώση της Ελιάς και του Ελαιολάδου, γευσηγνώστης όπως είπα και πριν, και το πιο σημαντικό, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, διακρίνεται για την απλότητά του, την αμεσότητά του και την ευθύτητά του, πράγμα το οποίο σπανεί σε εποχές μας. Όσο για τον δεύτερο προσκεκλημένο, τα λόγια είναι περιτά, να ξέρετε ότι αυτόν τον άνθρωπο τα επόμενα χρόνια θα τον μνημονεύουν όλοι. Πρόκειται για τον κύριο Νίκο Αθανασόπουλο, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού του Ελαιώνα Γαλαγιάνο Μεσσηνίας και όλες αυτές οι καινούργιες όροι που έχουν μπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ορυκτέλαια και όχι μόνο, ο άνθρωπος αυτός είναι τουλάχιστον μια δεκαετία μπροστά από όλους τους υπόλοιπους και σήμερα θα μας μεταδώσει τη γνώση του, το πώς λειτουργεί το συνεταιρισμό και ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχει επιτύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα, σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, για την ακρόαση και για τις σκέψεις σας και την ενέργειά σας. Θετική ενέργεια από όλους. Καλή χρονιά, ελεοκομική. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη χρονιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θα εστιάσω την προσοχή σας και στα λεγόμενά μου. Θα βασιστούν σε πάνω σε 2 σημεία. Είναι 2 επιμολύνσεις, 2 είδη επιμολύνσεων που έχουμε σε αρκετά σημεία της γειτονιάς μας,
Η γειτονιά μας είναι και η Μεσσηνία, είναι και η Λακωνία, είναι και η Ηλία και γενικά η Πελοπόννησος και η υπόλοιπη χώρα. Η πρώτη ιστορία είναι οι Δρογονάνθρακες, λίγο πολύ έχετε εικόνα. Οι Δρογονάνθρακες δεν ήρθαν στο Ελαιόλαδο, δεν ήρθαν από το Ελαιόλαδο, ήρθαν από άλλη ιστορία. Ήρθαν από το προϊόν του καφέ. Το συναντήσαμε στη σοκολάτα, στη ελληνική συσκευασία τη σοκολάτα, στα ανακυκλωμένα χαρτιά από μελάνια που χρησιμοποιούμε στη συσκευασία της πίτσας, φτιάξε ένα γαϊτανάκι, το οποίο το συναντήσαμε το 18, συμπτωματικά με τον Ελαιώνα, στις αγορές. Και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε λύση. Βάλαμε το κεφάλι μας και τη διάθεσή μας. Ο Ελαιώνας είναι και ψηλοαπόλυτος. Και καταφέραμε τη δεύτερη χρονιά να μην έχουμε προβλήματα από υπολοιματικότητα σε υδρογονάνθρακες. Δεν είναι πολύ εύκολο, δεν ήταν και δύσκολο, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ήταν ότι αποκτήσαμε τεράστια τεχνογνωσία μέσα από τα πειράματα που κάναμε στους αγρούς, στους παραγωγούς τους και βγάλαμε συγχρήσιμα συμπεράσματα τα οποία τα μεταφέραμε σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλούς επαγγελματίες της αγοράς και είμαστε χαρούμενοι. Ένα μεγάλο μέρος από τα παιδιά τουλάχιστον του σχολείου ή από τους ανθρώπους που μας ακούνε έχουν καταφέρει να πάνε σε χαμηλά ποσοστά. Όπως είναι και η συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, η οποία μετά από αρκετές προσπάθειες και δικές της και δικές τους έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα στο κομμάτι των υδρογονανθράκων. Προσέξτε όμως, γιατί ενώ μέχρι τώρα τα δίκτυα ήταν απλώς ελαστικά ή απόλυτα, όπως είναι τα δίκτυα στη Γερμανία, στην πορεία είναι πολύ πιθανόν και στο 24 μπορεί να πάρει και παράταση, αυτό δεν το ξέρουμε, να μην ακούτε τα πράγματα από το ίντερνετ, χρειάζεστε πληροφόρηση με ακρίβεια. Η πιθανότητα να γίνει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάταξη, τα όρια στους υδρογονάνθρακες που μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο στα δίκτυα της Γερμανίας και της Κεντρικής Ευρώπης είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο. Θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, αλλά είμαστε σε αυτή τη μετάβαση. Θα σας πρότεινα να μην το ρισκάρετε. Να συνεχίσετε όπως είσαστε, να γίνετε καλύτεροι, πιο δυνατοί, να κάνετε πρακτικές που σημαίνει λιγότερο κόψιμο. Θα σας τα πει και μετά ο Ελαιώνας, λιγότερο κόψιμο ή καθόλου κόψιμο στο ελαιόδεντρο. Η γνώμη μου είναι καθόλου κόψιμο. Τα μεγάλα δέντρα, αν χρειαστεί να τα κόψετε, θα πρέπει να βάλετε έστω ελαιόλαδο από το σπίτι, περσινό, προπέρσινο ή ό,τι άλλο έχετε. Μια χαρά δουλεύουν. Έχουμε καλλιεργητές με 5 και 10 χιλιάδες δέντρα που δεν έχουν πάρει τα πνεύμια τίποτα, τα λισοπρίωνα. Ακούτε που λένε να στραβώσουν τα λαμάκια, τίποτα. Αν είσαι στον ταΐγεντο και παγώνει το λάδι, εντάξει, βάλτε το σαν λίπος πάνω. Δεν παθαίνει τίποτα. Αυτό εγγυημένα. Προσπαθήστε λοιπόν να φτιάξετε ένα προϊόν για το οποίο θα είσαστε περήφανοι και θα το δίνετε στα παιδιά σας. Ένα είδος υδρογονανθράκων που έχουμε, που είναι τα ΜΟΑ, για τα οποία θα υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, αν δεν είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε αυτό, να το υιοθετήσουμε και στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καρκινογόνο. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο, καταλαβαίνετε. Όλοι τρώμε το λάδι που παράγουμε. Το δίνουμε στα παιδιά μας, το δίνουμε στους φίλους μας και στους γειτονές μας. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί, για παράδειγμα, ένα ελαιόλαδο, το οποίο θα ανιχνευτεί κάποια στιγμή με μεγάλες περιεκτικότητες σε υδρογονάνθρακες, δηλαδή μεγαλύτερο όριο από το επιτρεπόμενο, επειδή οι υδρογονάνθρακες δεν καθαρίζουν στη ραφιναρία, προσέξτε τι σας λέω, αν πάμε το ελαιόλαδό μας στη ραφιναρία για να το ραφινάρουμε, η βιομηχανία δεν μπορεί να διώξει τους υδρογονάνθρακες. Αν είναι μέσα, είναι μέσα. Αν είναι καρκινογόνο, είναι καρκινογόνο. Θεωρητικά η αγορά, γι' αυτό είμαι εδώ για να σας περιγράψω λίγο την αγορά, ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος. Η αγορά λοιπόν θα μας τιμωρήσει για το μόνο πράγμα που μπορεί να μας πληρώσει το προϊόν μας με αυξημένες περιεκτικότητες υδρογονανθράκων και στα καρκινογόνα ΜΟΑ είναι βιοδίζελ. Σήμερα η τιμή στο βιοδίζελ είναι γύρω στο 1,20-1,10. Δεν έχω
χρημάτιζε για την τιμή, χτες, σήμερα, αύριο, αλλά είναι κάπου εκεί. Φανταστείτε τη διαφορά μεταξύ ενός εξαιρετικά παρθένιο ελαιολάδου, όπως γνωρίζετε ότι παράγεται, και ενός ελαιολάδου που έχει μια παράμετρο που από μια αυλεψία στην παραγωγική διαδικασία στην καλλιέργεια, γιατί στο εργοστάσιο, στο ελαιοτριβείο, σε αρκετά ελαιοτριβεία, αλλά και εδώ που μας φιλοξενούν τα παιδιά, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δώσουμε καθαρότερα ελαιόλαδα. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια, είμαστε από πάνω, γιατί κανένας δεν θέλουμε να μας τιμωρήσει. Εγώ σαν άνθρωπος, χρόνια τώρα, τρελαίνομαι όταν κάποιος μου κουνάει το χέρι. Γιατί έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ όλοι να πάμε το προϊόν μας, το προϊόν σας, σε ένα καλύτερο αύριο. Δεν θεωρώ κανένας ότι πρέπει να μου κουνάει το χέρι όταν έχουμε πειράματα 7-8 χρόνια και δεν γεννηθήκαμε στην Καπερναού να πέσουμε και να δούμε την πραγματικότητα σήμερα. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε να παράγουμε ελαιόλαδα στην ποιότητα που επιθυμούμε και που μπορούμε να δώσουμε. Δεν είναι δύσκολο ούτε να πάμε στις κλαρούδες, όσοι κόβουν, επιμένω, δεν πρέπει να κόβουμε, αλλά αν κόβουμε και να μην έχουμε πάνω γράσα τροφή. Μη σας κάνει εντύπωση. Μη μου λέτε ότι τα κουζινέτα στον Τίνο ή στα άλλα μηχανήματα που δουλεύετε δεν φτύνουν. Φτύνουν παντού. Καρατσεκαρισμένο. Μπορεί να μην το βλέπετε. Μη μου πείτε ότι οι εξαφμίσεις από τα συστήματα αυτά τα ραβδιστικά δεν στέλνουν παντού τα υπολείμματα της καύσης. Αν θέλετε να κάνετε ένα πείραμα, πάρτε ένα άσπρο πανί και πάρτε το στην εξάφμιση και αφήστε το να δουλέψει ένα λεπτά. Και μετά θα μου πείτε αν το άσπρο πανί έχει γίνει μαύρο ή καφέ ή όχι. Άρα λοιπόν δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα αυτής της ιστορίας, μέχρι οι απέναντί μας στις αγορές να προσπαθήσουν να μας τραβήξουν το χαλάκι, είτε πάνω σε αυτή την παράμετρο, στους υδρογονάνθρακες, είτε σε κάποια άλλη που εμείς σαν σχολείο θα ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά να μελετάμε. Είναι μία ανακοινώσιμο, αλλά είναι όλα τα πράγματα σε εξέλιξη. Πάμε λοιπόν να φύγουμε και μετά την τιμωρία στα προϊόντα μας που θα βρεθούν με υδρογονάνθρακες αυξημένης περιεκτικότητας και εκτός ορίων, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στη γειτονιά μας πάλι, εγώ θα σας μιλήσω για την Πελοπόννησο και εν μέρει για την Κρήτη, παρόλο που δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να μιλήσει για την Κρήτη, θα σας μιλήσω για την Πελοπόννησο. Η χρονιά μας, η χρήση των φυτοφαρμάκων, κατά τη γνώμη μου, ήταν έως εφιαλτική. Οι δραστικές που ανιχνεύτηκαν έχουν διάφορες μορφές. Σήμερα δεν θα σας μιλήσω για γεωπονικά σκευάσματα, ούτε είναι το αντικείμενο της δουλειάς μου. Εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς. Μιλάω με τα ευρήματα, με αυτά που μας απασχόλησαν και αυτά που δεν μπορούμε να διορθώσουμε. Αν δεν ήρθε και ένα λάδι, το οποίο μπορεί να είναι λίγο στη γεύση και να πάρουμε και το γείτονα και να το βάλουμε μέσα και να το ανακατέψουμε. Εδώ μιλάμε για χημικές παραμέτρους, δεν είναι τα δέκατα και τα εκατοστά και η οξύτα και πόσο είναι αυτό και πόσο είναι το άλλο. Μιλάμε για ουσιαστικά προβλήματα. Θα ήθελα να σας δείξω, χωρίς να μακρηγορώ και χωρίς να θέλω να σας κουράσω, τρεις εικόνες. Είναι από την γειτονιά μας, συνολικά δεν θέλουμε να εκτεθεί κανένας, αλλά θα σας πω αυτές οι τρεις εικόνες τη δυναμική ή αν θέλετε τη δυσκολία που συναντάμε στην αγορά. Θα με βοηθήσει κάποιος εδώ στην διαφάνεια. Αυτό το
Πρόσφατα σε μια ομιλία μου σε μια μεγάλη πολυεθνική φυτοφαρμάτων και λοιπασμάτων παρουσίασε το έργο «Η Ελιά στα Τέσσερα». Ιντρικαδόρικο μπορεί, όπως θέλετε φανταστείτε το. Θα πάμε λοιπόν στο τέλος του έργου να δούμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Δεν σας ενδιαφέρει και δεν θα σας κάνω αυτή την παρουσίαση, θα σας δείξω αυτό. Δεν έχει σημασία σε ποιο δήμο είναι, θα μπορεί να είναι και μεταφορικά η δήμη, αλλά βλέπετε ένα πλουραλισμό από δραστικές, οι οποίες προφανώς δεν μπορεί να πείσουν κανένα στην αγορά που θέλει να διαχειριστεί αυτό το ελαιόλαδο, ότι αυτό το ελαιόλαδο είναι μια ευκαιρία να το αγοράσει σε οποιαδήποτε τιμή. Άρα λοιπόν, okay, είναι κάποιες που είναι επιτρεπόμενες, είναι κάποιες που δεν είναι επιτρεπόμενες. Πάμε να δούμε τα προβλήματα που έχουμε και που φυσικά πέρα από τις υπερβολικά αυξημένες συγκεντρώσεις στις δραστικές, έχουμε και άλλου είδους προβλήματα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε από τη γειτονιά μας το Φεμπρόξ, που είναι μια ιστορία πολύ πολύ σοβαρή φέτος, να είναι 0,065. Δεν σας ήθελα να καταλάβετε το εξής αυτό πράγμα. Είναι μη εγκεκριμένη, είναι για τα μπέλια. Είμαστε σύμφωνοι. Αυτό δεν αραιώνει ούτε 1:10. Αν το αραιώσουμε το 0,065 1:10 θα γίνει 0,06. Αυτό πάντα, πάντα θα ανοιχνεύεται. Το ξαναλέω. Πάντα θα ανοιχνεύεται. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Θα σας δείξω και μια άλλη διαφάνεια. Έχουμε μια διαφάνεια, ήταν ίδια με την προηγούμενη, συγγνώμη, τη Δέλτα Μεθρίν, που είναι και κρυμμένη, 009, με όριο ποσοτικοποίηση το 001, 9 φορές επάνω. Αυτή είναι ok, πιστεύετε ότι θα βρεθεί άνθρωπος στην αγορά, να το αγοράσει αυτό το ελαιόλαδο. Και ποιος θα το πείσει για την ασφάλεια. Είναι ok, σας το λέω. Απλώς να θυμάστε ότι η παρουσία των δραστικών για να φύγουν και οι απαγορευμένες, οι μη εγκεκριμένες για να είναι σωστή η έκφραση, χρειάζονται ραφιναρία. Δηλαδή αυτό το ελαιόλαδο εγώ θα το αγοράσω στην τιμή του βιομηχανικού. 70 λεπτά κάτω, 60, 80, όπου με πιάσουν. Είναι κανένας από εσάς ή από εμάς συνολικά που έχει τη δυνατότητα να χάνει χρήματα. Αυτό τους είπα και σε αυτούς που πήγα να μιλήσω προχθές για τα φάρμακα. Πιστεύετε ότι είναι ώρα να χάνουμε χρήματα, να χάνουμε ενέργεια, να χάνουμε αγορές. Ο προβληματισμός είναι για σας. Έχουμε λοιπόν αυτό που είναι και κρυμμένο, που είναι από τις ΔΑΟΚ, τουλάχιστον από τις δικές μας γειτονιές, αλλά 9 φορές πάνω. Σκεφτείτε το, την εποχή που θα πάτε να ραντίσετε, αν χρειαστεί, φέτος δεν χρειάζεται, μάλλον δεν ξέρω ακριβώς τη γειτονιά σας, και μετά από 10 μέρες πάτε να μαζέψετε, γιατί αυτό έχει συμβεί εδώ. Να σας δείξω και κάτι άλλο. Αυτό είναι από άλλη γειτονιά, πιο μακριά από τη δική μας, από την Πελοπόννησο, είναι 0071 το Φοσμέτ. Μη εγκεκριμένο, έχει καταργηθεί. Να σας δώσω τη δική μου προσέγγιση, πώς βρέθηκε αυτό. Όταν πάμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της αγοράς όπως είσαστε εσείς, μας λένε, μα δεν έχουμε στη γειτονιά μας τέτοιο. Okay, αυτό ήταν εγκεκριμένο πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο, πριν 2 χρόνια νομίζω. Αυτό είναι πολύ πιθανό να έχει γυρίσει στις δεξαμενές μας, ανακατεύοντας περσινά λάδια με φετινά. Η προτροπή μου είναι ξεκάθαρη. Μην ανακατεύετε τα περσινά με τα φετινά. 99% θα χαλάσετε και τα φετινά. Προσέξτε τι σας λέω. Είναι μια προτροπή. Θα πάτε τίμια με αυτόν που συνεργάζεται, αν του πείτε, φίλε, έχω 5 λαδού περσινό και 15 λαδού φετινό.
τι μπορείς να κάνεις για μένα. Μη βάλεις τις 5 περσινές με τις 15 φετινές, είναι πολύ πιθανό το τριπλάσιο 5-15 ούτε καν να φτιάξει το περσινό. Θα χαλάσει το φετινό. Σκεφτείτε όλα αυτά που σας λέω, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο μετά τα περσινά βάσανα ψάχνουμε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν είναι εποχή ούτε για να χάνουμε χρήματα, ούτε για να χάνουμε αγορές. Πιστέψτε με. Αυτό ήθελα να σας δείξω, αν θέλετε και ένα λεπτό ακόμα. Νίκο, έχω ένα λεπτό. Έχουμε αρκετούς προβληματισμούς που τέθηκαν προχθές, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας ασχολήθηκε ή θα ασχοληθεί. Τι γίνεται με τους βιοδιαγέρτες και τα διαφημικά και αν επηρεάζουν το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας δράσης που έχετε κάνει και της ημερομηνίας ελαιοσυγκομιθής. Τι γίνεται με την αυξημένη ποσότητα φύλων στον καρπό. Έχετε μεγαλύτερη επιφάνεια στα φύλλα. Αν ρωτήσετε, προσπαθήστε κοντά στις ημερομηνίες που θα ελαιοκομίσετε, προσπαθήστε να μην έχετε τουλάχιστον φύλλα μας. Αυτά που σας δίνω δεν τα έχω ξαναπεί, είναι καινούρια, είναι προβληματισμοί που θα προσπαθήσουμε φέτος να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας. Ευτυχώς η συγκεκριμένη εταιρεία με παρότρινση και συγκυριακά έχει πολύ καλά αποφυτωτήρια και δουλεύουν, που σημαίνει ότι εντάξει, οκ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φαίνεται ένα μεγάλο ποσοστό των φύλων, να αφήσετε για λείπασμα στο χτήμα. Το επόμενο είναι τα σκευάσματα των δραστικών που συναντήσαμε. Είπαμε πάλι ότι συναντήσαμε και εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες. Προσέξτε, γιατί δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Και τέλος, έχουμε έναν ακόμα προβληματισμό. Ποιος μπορεί να βάλει φρένο σε όλη αυτή την ιστορία. Η γνώμη μας είναι ότι φρένο μπορεί να βάλει μόνο η αγορά. Όταν η αγορά έχει τη σωστή τιμή για το σωστό προϊόν, θα συνταχτούμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένοι. Θα σας γυρίσω πίσω λίγο σε ένα σημείο και θα σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Για μένα, μετά από 35 χρόνια που είμαι στον χώρο, είμαι από το 1990 στη βιομηχανία, μετά έφυγα γιατί κουράστηκα, οι ισχυρισμοί που συναντάμε και που είναι δύσκολο να ξεπεράσουμε όλοι μας είναι ότι είμαι ο καλύτερος. Έχω το καλύτερο προϊόν. Και του λες, ρε φίλε, για δώσ' μου μια ανάλυση και σου λέει δεν έχω. Και πώς έχεις το καλύτερο προϊόν. Πώς να σε πιστέψω. Επειδή είναι νόστιμο. Επειδή έχει 3 δέκατα. Και τα υπόλοιπα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι άλλοι δεν ξέρουν. Και επίσης, συγγνώμη για την έκφραση, δεν ήρθα εδώ ούτε να σας προσβάλλω τίποτα. Αυτό που συναντάμε είναι ότι ζούμε στο γραψαρχιδιστάν. Δηλαδή, έχω μια βιολογική καλλιέργεια και ο δίπλα που είναι συμβατικός ραντίζει ό,τι θέλει. Σκεφτείτε το αυτό. Καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα είμαι εδώ ό,τι χρειαστείτε, αν μπορώ να σας φανώ χρήσιμο με πολύ μεγάλη χαρά. Το σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου βρίσκεται στο νομό σας, βρίσκεται στην πόλη σας, με την Βελούδο, την Βελισσάρη και με μένα. Δοκιμάζουμε λάδια, κάνουμε μαθήματα γευσυνοσίας και είμαστε δεκτικοί σε ό,τι και να χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Πριν αρχίσω όμως, θα ήθελα να κάνω μια επισήμαση. Είναι πρώτη φορά που μια επιχείρηση ιδιωτική, μη συνεταιριστική, προσπαθεί να οργανώσει τους παραγωγούς της. Πρέπει να είσαστε πολύ ευτυχείς που ένας επιχειρηματίας προσπαθεί να σας δείξει την κατεύθυνση. Γιατί είναι απλό. Πλέον οι αγρότες από το 16 και μετά είναι επιχειρηματίες, είναι επαγγελματίες αγρότες. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της Πάτα Γκουρμέ και εσάς, ώστε βελτιώνοντας την ποιότητά σας,
θα μπορέσεις πάντα πούμε, να κρατήσεις υψηλές τιμές της πολλής ελαιολάδου της στα διάφορα μέρη του κόσμου που εξαγάγει, ώστε και εσείς να ωφεληθείτε από αυτό και να επιτυχαίνετε πάντα υψηλότερες τιμές στα προϊόντα σας. Δεν το κάνουν πολλές επιχειρήσεις αυτό, πιστέψτε. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιώνας ιδρύθηκε το 2004. Καταρχήν, εγώ θα σας μιλήσω για τις λύσεις των προβλημάτων που σας παρουσίασε ο Νίκος ο Κουτσούκος και ίσως σας πανικόβαλα. Για όλους αυτούς τους προβληματισμούς υπάρχουν λύσεις, να ξέρετε. Και παράδειγμα είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιώνας. Θα σας πω πώς οργανωθήκαμε, πώς φτιαχτήκαμε και επειδή μίλησα για επιχειρηματίες, είμαστε μάλλον τυχεροί που στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής μας η συνεργασία μας ήταν με έναν επιχειρηματία Γερμανό το 2005. Εσείς είσαστε ευτυχείς που ο επιχειρηματίας είναι δίπλα σας. Ο δικός μας επιχειρηματίας ήταν στη Γερμανία. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτός ο Γερμανός ήταν από τους μεγαλύτερους γνώστες ελαιολάδου, από τον καλύτερα Έλληνα γνώστη στον χώρο. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Για να έρθουμε λοιπόν στα δικά μας, το 2004 φτιάχτηκε ο συνεταιρισμός με την προοπτική ότι για να ανταπεξέλθουμε και να ανταγωνιστούμε την βιομηχανική καλλιέργεια και βιομηχανοποιημένη καλλιέργεια των Ιταλών και των Ισπανών λόγω της αύξησης κόστους παραγωγής στην Ελλάδα έπρεπε να βασιστούμε αποκλειστικά στην ποιότητα. Αυτό κάναμε λοιπόν ακολουθώντας διάφορα πρωτόκολλα ποιότητας τα οποία στην αρχή υπενθυμίζω ότι στον Ελαιώνα ήταν το EuroCup, ήταν ένα πρωτόκολλο ευρωπαϊκό σούπερ μάρκετ, το οποίο μετεξελίχθηκε αργότερα, αν έχετε ακουστά, το Global Cup. Και από το 2007 και 2008 συνεχίσαμε με ένα ελληνικό πρωτόκολλο, το Agro 2122. Αυτά τα πρωτόκολλα, τι μας λένε, είναι πρωτόκολλα ορθής καλλιεργητικής πρακτικής. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες στη καλλιέργεια της ελιάς, ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερε ο κύριος Κουτσούκος. Αυτό βέβαια θέλει εκπαίδευση και πάνω απ' όλα να λέμε την αλήθεια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος είτε να ψέκασε με ένα απαγορευμένο φυτοφάρμακο, είτε να του χύθηκε λίγο ορυκτέλαιο μέσα στα πανιά του και να μόλυνε κάποιες ελιές, αντί να το πάει στο μόκο που λέμε και να το περάσει, που θα φανεί και θα σας πω τον τρόπο πώς μπορείτε να προδοθείτε στην πορεία, να έρθει στη Σπάρτα Γκουρμέ, αυτή η ποσότητα του λαδιού μου μπορεί να είναι προβληματική, βγάζετε, βάλετε σε κάποια δεξαμενή. Δεν είναι πρόβλημα, μπορεί το ατύχημα να συμβεί οποιοδήποτε. Οδηγάμε αμάξια, μπορεί να τρακάρουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, η όλη ιστορία είναι να λέμε πάντα την αλήθεια. Τα πρωτόκολλα ποιότητας βασίζονται σε τρεις πτυχές. Στην ασφάλεια του καταναλωτή, στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως στην ασφάλεια του παραγωγού. Κάποτε, τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιώνας, βλέπαμε παραγωγούς στην πλατεία των Βαρελιάνων, κάποιους τέτοιους μήνες, να ξεκινάνε με το ρεντιστικό τους, με τον τρακτέρ, με σορτσάκι και με κοντομάνι και μπλούζα, να πάνε να ρεντίσουν. Με φυτοφάρμακα, τα οποία είναι για τον άνθρωπο, όταν έρθουν σε επαφή, καρκινογόνα.
και πέθαιναν από καρκίνο όλη αυτή την πορεία. Γιατί το μεγαλύτερο όργανο που τραβάει φυτοφάρμακο στον άνθρωπο δεν είναι ο πνεύμα μας. Το 90% είναι το δέρμα. Όταν έρχεται το φυτοφάρμακο σε επαφή με το δέρμα. Άρα λοιπόν η προστασία του παραγωγού, κύριο μέλημα, κατόπιν να δώσουμε ένα ασφαλές προϊόν στον καταναλωτή, γιατί αυτός κινδυνεύει από τις επιμολύσεις, και βλέπετε την κλιματική κρίση και όλα αυτά που συμβαίνουν στο περιβάλλον, τι προβλήματα δημιουργεί η αλόγιστη χρήση όλης της διαδικασίας παραγωγής. Γιατί δεν είναι μόνο ο ρέντος, είναι και η υπεράρδευση των ελαιώνων, η ρύπανση των υδάτινων πόρων από υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Κάποτε οι δικοί μας παραγωγοί πέταγαν τις σακούλες ή τα συσκευασίες φυτοφαρμάκων στα ρέματα, στα χωράφια, στα ποτάμια και πάλι λέγοντας. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά και προτείνω εδώ στη Σπάτα του ΜΕ, πιστεύω ότι δεν το κάνει γιατί δεν γίνεται πουθενά, κάνουμε και μια προσπάθεια σαν ελαιόνας να το επιτύχουμε, να δημιουργήσει ένα χώρο. Εδώ στο εργοστάσιο έχει αρκετή μεγάλη έκταση, ώστε οι σακούλες από τα λιπάσματα και τα δοχεία από τα φυτοφάρμακά σας να έρχονται και να αποθηκεύονται σε κάποιους ειδικούς κάτους εδώ, ώστε η εταιρεία να τα πηγαίνει για ανακύκλωση ή για καταστροφή. Αυτή θα είναι μια πάρα πολύ καλή και μεγάλη πρόοδο για σας, πιστεύω, και πανελλαδικά. Όσον αφορά τα προβλήματα που είπε ο Νίκος, εγώ, επειδή συμφωνούμε σχεδόν σε όλα, σήμερα θα διαφωνήσω σε κάτι μαζί του. Δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τρόπο καλλιέργειας. Το σωστό μεν είναι να ραβίζουμε πάνω την ελιά χωρίς να την κόβουμε, αλλά και μονή δύο κινδύνους. Πρώτον, αυξάνει το οικονομικό κόστος, το κόστος καλλιέργειας και κατά δεύτερον, αν δεν είναι ένας έμπειρος παραγωγός, αυτά τα κλαδέματα που πρέπει να κάνει τον Απρίλιο, αν τα αφήσει, γιατί θα πει ότι αυτό το κλαρί, γιατί να το κόψω το λυπάμαι και θα το αφήσω του χρόνου, θα κινδυνεύσει το δέντρο στην αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι επιθυμεί. Ο κλασικός τρόπος που κλαδεύεται, μάλλον που καλλιεργείται όλοι, ας παραμείνει. Πρέπει να έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην καλλιέργειά μας. Ποια είναι αυτή? Χρησιμοποιούμε πάντα, κι αν είναι δυνατόν, ηλεκτρικά πριόνια του αδέματος, να μην βγάζουν καπνό και επιμολύνσεις. Στην αλυσίδα να χρησιμοποιούμε ένα ελαιόλαδο βιολογικό εντός εισαγωγικών, δηλαδή που να προέρχεται από το ελαιόλαδο, όπως είναι περινέλαιο. Ακόμα και ένα περσινό λάδι. Αρκεί να έχετε την προσοχή να μην σας μπαίνει η αλυσίδα, γιατί το ελαιόλαδο είναι πολύ ψηλό και χάνεται γρήγορα στην αλυσίδα, αλλά να μην μπαίνει η αλυσίδα χωρίς λάδι και στεγνώνει και καίγεται. Όσον αφορά την κλαρό που είπαμε, εκεί πρέπει να προσέχουμε ώστε όταν θέλουμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ με βενζίνη να βγαίνει έξω από τα πανιά. Και όσον αφορά τα καυσαέρια εκεί της κλαρούς, υπάρχουν κάποιες ειδικές υποδοχές που μπαίνουν στην εξάρτηση και διοχετεύουν το καυσαέριο προς τα πάνω και δεν χτυπάνε κάτω τα κλαριά που έχουμε δίπλα για να τα ραβδίσουμε. Χρειάζεται εκεί λίγο προσοχή. Όσον αφορά τα αγιοτριβεία, νομίζω ότι ο Γιάννης εφαρμόζει, τα γνωρίζει, χρησιμοποιούμε βιολογικά γράσα για τις λιπάσεις στο δολεμά και προσέχουμε πάρα πολύ τα σημεία της παροχής του χαμουριού προς τα μηχανήματα να πηγαίνουν με πλαστικά επιτρεπτά στα τρόφιμα εγκεκριμένα. Και το κυριότερο, η μεταφορά
του καρπού στο ελαιοτριβείο, να μην γίνεται με την κλασική μέθοδος με νάιλον σακιά ή με σάκους νάιλον, αλλά με κλούβες συγκεκριμένες για εκτρόφιμα, ή αν φτάσει στο σημείο να μεταφέρεται με σακιά, τα λεγόμενα γιούτινα, αυτά πρέπει να έχουν πιστοποίηση για ελαιόκαρπο, γιατί συνήθως χρησιμοποιούν εμπλουτισμό σε πετρέλαιο, σε ορυκτέλαιο τέλος πάντων, το σακί ώστε να είναι ατοχής, να είναι αδιάβροχο και να μην σκίζεται. Υπάρχουν όμως σακιά που χρησιμοποιούν φυτικά έλαια για εμπλουτισμό, όπως είναι το ρυσέλαιο. Άρα από εκεί που παίρνουμε τα σακιά μας μπορούμε να ζητάμε μια αντίστοιχη πιστοποίηση ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι. Η εταιρεία, από ό,τι μου είπε ο Γιάννης, απέναντι σας χρησιμοποιεί συμβολιακή γεωργία. Αυτό είναι καλό για εσάς, γιατί όπως ξέρετε από πέρσι με τον νόμο έχετε μια έκπτωση του 50% της φορολογίας σας. Αυτό είναι για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θεωρούνται αυτοί που πληρώνουν ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ως αγρότες. Οι υπόλοιποι κάνουν συμβολιακή γεωργία με κάποιες προσπάθειες που είχε κάνει ο Λεώνας μέχρι σήμερα. Ίσως και μάλλον έτσι θα γίνει, θα έχετε μια έκπτωση του 30% ή όχι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τώρα, όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, υπάρχει ένα σύστημα, το οποίο λέγεται σύστημα ιχνηλασιμότητας, και μπορεί άνετα ο κάθε παραγωγός να ενιχνευτεί τι φυτοφάρμακο έχει χρησιμοποιήσει. Πλέον, από τη στιγμή που έχουν φύγει από τη μέση πολλά, όλα σχεδόν, όλα μα, τα υδατοδιαλυτά φάρμακα, οποιοδήποτε πλέον σκεύασμα βάζεται, γιατί είναι λιποδιαλυτό, ακόμα και στην περίοδο της καλόκαρης, όταν έχει σχηματιστεί ο καρπός, φαίνεται σε μια ανάλυση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Άρα δεν σημαίνει επειδή κρατήσατε την ετικέτα πλέον και πήγατε και συγκομίσατε μετά από 20 μέρες ή 14 που λένε πλέον τα σύγχρονα φάρμακα, δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί στο ιόδαδό σας. Θα βρεθεί και μάλιστα σε κάθε χέρι ρίτου που κάνετε θα δράει η ουσία συγκεντρωτικά. Άρα, θα σας πω ένα σκεύασμα. Είναι το καρναντίν για το δάκο. Αυτό έχει 2 επιτρεπτά χέρια κάλυψης. Αν εσείς κάνετε 3, το 0,01, το δεύτερο θα γίνει 0,18, το τρίτο θα γίνει 0,03, που σημαίνει ότι το έχετε χρησιμοποιήσει 3 φορές και όχι 2 όπως επιτρέπει η νομοθεσία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εναλλάσσετε τα φυτοφάρμακα. Από τη στιγμή που δίνει 2 χέρια ρέτου το κάθε φυτοφάρμακο, μπορεί να κάνετε 4 με 2 διαφορετικά και να είστε καλυμμένοι. Τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για τις οργανώσεις παραγωγών και τι μπορούν να επιτύχουν. Εσείς αν οργανωθείτε σε μια ομάδα παραγωγών, όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, θα μπορέσετε να έχετε ένα ποιοτικό και ασφαλές προϊόν. Άρα όταν θα το δώσετε στην αγορά, αυτή τη στιγμή στη Σπάτα Γκουρμέ, και θα είναι εξασφαλισμένο από ρυκτέλαια και φυτοφάρμακα, η εταιρεία θα μπορέσει να αξιοποιήσει μέσω τυποποίησης, γιατί η υπεραξία του προϊόντος είναι από την τυποποίηση. Μην κοιτάτε τα τελευταία 2-3 χρόνια τις αυξήσεις των τιμών και όλα αυτά που έχουν γίνει από συγκυρίες. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, επιτρέψτε μου προς το τέλος. Αυτές οι τιμές είναι αεριτζίτικες που λέμε. Θα είναι για ένα χρόνο, για 2, για 3, όταν θα αρχίσει η παγκόσμια παραγωγή και αποκτά πλέον πάλι από θέματα ελαιολάδου, θα αρχίσει η κατρακύλα της τιμής. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Δεν ξέρω αν θα πάει στα 1,90, 2, 2,20 που ήταν παλιά, λόγω πληθωρισμού και αλλαγής της αγοραστικής αξίας και όλα αυτά.
αλλά σίγουρα δεν θα έχει την τιμή των 7-8 ευρώ που έχει σήμερα. Άρα λοιπόν για να διατηρηθούμε περίπου σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να είμαστε κατά κύρια βάση ασφαλές το προϊόν από φυτοφάρμακα αγροεπιτέλεια και ένα ποιοτικό γευσιγνωστικά προϊόν. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του γεωπόνου. Και αν δεν έχει ένα γεωπόνο να σας συμβουλεύει η εταιρεία, εγώ προτείνω αυτή τη στιγμή στο Γεωπάρδη να διαθέσει ή να προσλάβει ένα γεωπόνο που να ασχολείται μόνο με τους παραγωγούς του. Και να τους λέει, κύριοι, θα ρεντήσετε τότε που πρέπει, θα βάλετε πρώτα τις δακοπαγίδες σας, θα ρεντήσετε με αυτό το σκεύασμα, τότε όταν πρέπει θα συγκομίσετε μετά από τις μέρες που λέει η ετικέτα και όλα λοιπόν καλά. Αυτό είναι απαραίτητο για μια ομάδα. Οι ομάδες παραγωγών έχουν και ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Όταν ένα συλλογικό σχήμα συνεργάζεται και λειτουργεί ομαδικά ως μία μονάδα, είναι ένας μεγάλος παραγωγός, που σημαίνει ότι όλο το προϊόν, οι εξαιρέσεις είναι επιβεβαιώνουν το κανόνα, γιατί μπορεί να τύχει κάποιος να προσκληθεί από κουλιοσπόριο και να μην μπορέσει να το μεταφέρει, λέμε τώρα μια ακραία περίπτωση. Όλοι λοιπόν εσείς θα έχετε το ίδιο προϊόν στην ουσία επιτύχει. Με τα ίδια αποτελέσματα από ρεπτέλεια, με τα ίδια αποτελέσματα από φυτοφάρμακα και μια εξαιρετική ίδια ποιότητα. Γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα ζούμε και όταν πρώτο ξεκίνησα και εγώ το 2004 πίστευα ότι οι Γαργαλιάνοι κάνουν το καλύτερο λάδι, μάλλον η Καλαμάτα κάνει το καλύτερο λάδι. Οι Γαργαλιάνοι κάνουν το καλύτερο λάδι από το καλύτερο και εγώ σαν παραγωγός φτιάχνω το καλύτερο από όλους τους άλλους. Αυτή ήταν η νοοτροπία μας. Μπορεί να είναι και η νοοτροπία δικιά σας. Δεν την παρεξηγώ, αυτό ισχύει για όλους μας. Όταν λοιπόν πήγα για πρώτη φορά σε μια συγκέντρωση των παραγωγών που έδινε λάδι στη Γερμανία σε αυτόν τον επιχειρηματία που σας είπα, μου έφυγε η μαγιά. Γιατί εκεί δοκίμασα λάδι από Ισπανία, από Ιταλία, από Κρήτη, από Κροατία, από Πορτογαλία και είδα ότι υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί που φτιάχνουν εξίσου καλά ή ακόμα και καλύτερα λάδια από τα δικά μας. Και από τότε το σλόγγαν που χρησιμοποιώ, γιατί πιστεύω ότι αν δεν συνεχίζεις να βελτιώνεσαι θα βρεθείς πάλι τελευταίος, είναι ότι στην Άγρια Δύση πάντα υπήρχε ένα πιο γρήγορο πιστόλι. Αν πιστέψεις ότι είσαι ο καλύτερος, κάποια στιγμή θα σε φάει ο επόμενος. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να...